Χιλέα Τόπα εκεί για να μα πει όλα τα νεότερα. Είχαμε συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Επίτροπο για ζητήματα πολιτική ασφαλεία τη Ευρώπη. Ο Αχιλέα, μου λόγο σε σένα. Όπως ενημερωθήκαμε πριν από λίγα λεπτά, ο Πρωθυπουργός αναχωρεί για την Εύβοια, θα πάει στην περιοχή των Ψαχνών, στις περιοχές δηλαδή όπου υπάρχουν ακόμα εστίες φωτιάς. Πρόκειται να ενημερωθεί από στελέχη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος για την εξέλιξη της πυρκαγιάς στην Εύβοια, η οποία βεβαίως μένεται από εχθές. Θα επισκεφθεί το κινητό συντονιστικό κέντρο του Πυροσβεστικού Σώματος ο Πρωθυπουργός με την επωνυμία Όλυμπος. Από εκεί θα πάρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Τώρα, πριν από λίγα λεπτά, ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο. Ο κ. Θεοδωρικάκος, βγαίνοντας στο Μέγαρο Μαξίμου, μας έκανε δηλώσεις. Είπε ότι είναι αισιόδοξος πως τα πράγματα πηγαίνουν κάπως καλύτερα. Και πριν από τη συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να δει και τον αρμόδιο επίτροπο, Ευρωπαίο Επίτροπο για Θέματα Πολιτικής Προστασίας, τον κ. Στυλιανίδη. Κάνανε δηλώσεις κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ή μάλλον μετά τη συνάντηση. Στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι θα πρέπει να γίνουν αλλαγές και να υπάρξουν μόνιμες δομές στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και μάλιστα είπε ότι θα ηγηθεί της προσπάθειας αυτής.